Έχουμε με πολύ χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχουμε την τέταρτη γενική εμπορική έκθεση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Ομού Ηρακλείου. Συνεργαζόμαστε φέτος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, τόσο εγώ όσο και το Συμβούλιο, με τον Δήμο Ηρακλείου και τον Οργανισμό Λιμένα. Τόσο ο κύριος Γιαλιτάκης, ο Αντιδήμαρχος, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα, ο κύριος Μπράς, είδανε με πάρα πολύ θέρμη και πολύ αγάπη την έκθεσή μας, η οποία πραγματοποιείται στα Ανατολικά Νεαόρια, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουμε 60 γυναίκες επιχειρηματίες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και σε δύσκολους καιρούς οι γυναίκες μπαίνουν μπροστά. Φέτο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παράδοση. Θα δείτε, έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Αρτοπιών, όπου κάθε απόγευμα θα φτιάχνουμε παραδοσιακό ψωμί, με το Βιοπά της Ανώπολης, όπου θα έχουμε τροχό και θα φτιάχνουμε διάφορα με πυλό, αλλά και ένα κριτικό αμφορέα με 2,5 μέτρα. Θα αλέσουμε στάρι, θα υπάρχουν ζωγράφοι που θα ζωγραφίζουν, θα κεντάμε, θα πλέκουμε. Οι γυναίκες πάλι δυναμικά μπροστά, δείχνουν τι μπορεί να κάνουν και πώς μπορούμε να γυρίσουμε τον τροχό. Η έκθεση θα είναι στους δύσκολους καιρούς, όπως είπα και προηγουμένως. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, 2 του Σεπτέμβρη. Θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9.30-10 το βράδυ. Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, να πω ότι θα χορέψει το κριτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Γενιά τη Βραδιά των Εγγενείων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, εγώ προσωπικά και το Συμβούλιο του, με πολύ θέρμη ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Ηρακλείου στο να βοηθήσουμε στην οργάνωση αυτής της έκθεσης εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πάγια, αν θέλετε, πολιτική μας, τακτική μας, σκέψη μας είναι πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε, να προωθήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και να αναδείξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Έτσι λοιπόν, στα Ανατολικά Νεόρια, για 4 μέρες ο παλμός της Κρήτης θα χτυπάει εδώ. Ο τίτλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός, κοιτάζοντας το μέλλον με σεβασμό στο παρελθόν, αντικατοπτρίζει στις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες να προσφέρουν στον τόπο και στην οικογένειά τους. Θα συνδιοργανώσουμε αυτή την έκθεση, θα προβάλλουμε το γεγονός και θα έχουμε επισκέπτες και από τα κουραζιρόπλια αυτές τις μέρες που θα είναι εδώ η έκθεση. Θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από πρώτο χέρι το πώς γίνονται παραδοσιακά προϊόντα, να τα γευτούν, να τα αγοράσουν. Και έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουν να πάρουν μια γεύση από το τι σημαίνει κριτική φιλοξενία, κριτική παράδοση, κριτική τέχνη και κριτικά προϊόντα. Μακάρι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και καλούμε όλους τους φίλους Ηρακλειώτες με τις οικογένειές τους να έρθουν να επισκεφτούν την έκθεση και έτσι να συνδράμουν και αυτοί στην επιτυχία αυτού του θεσμού. Νομίζω ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και εμείς, σαν Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και εγώ προσωπικά, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να συνεχιστούν έτσι ώστε η ιστορία του τόπου μας πραγματικά να μας προβάλλει στα πέρατα του κόσμου.